Είναι γνωστό ότι η Τουρκία εδώ και χρόνια με την επίφαση αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων κατά του ΠΚΚ πραγματοποιεί συνεχώς επιχειρήσεις και εισβολές στο έδαφος του Ιράκ. Πέραν αυτού, έχει δημιουργήσει μόνιμες βάσεις στρατόπεδα εντός του Ιράκ, όπου φιλοξενείται πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό και μέσα, ενώ τα UAV του, κυρίως ημέρα και νύχτα, κατοπτεύουν το βόρειο Ιράκ, στοχοποιώντας στελέχη του ΠΚΚ. Το Ιράκ, λόγω ελλείψεως στρατιωτικών δυνατοτήτων και κυρίως λόγω καθολικής υπεροχής της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, αντιμετωπίζει τις διαρκείς παραβιάσεις των συνόρων του από τους Τούρκους μόνο με διαβήματα, διαμαρτυρίες κλπ. Διπλωματικά μέσα. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να τελειώνει και μάλιστα σύντομα λόγω Γαλλίας. Εκμεταλλευόμενο το κενό που δημιούργησε η Ουάσιγκτον, το Παρίσι γεμίζει γρήγορα την αγορά όπλων της Μέσης Ανατολής με εξελιγμένα συστήματα και γενναιόδορη τεχνική βοήθεια. Επιπλέον, το Παρίσι είναι αποφασισμένο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της περιοχής, ακόμη και αν αυτό βαίνει εις βάρος της αλλαγής της περιφερειακής ισορροπίας ισχύως και της επανεγγραφής των κανόνων της αντιτρομοκρατίας για έναν βασικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ όπως η Τουρκία, αν όχι και το Ισραήλ. Εν ολίγης, η απόκτηση Ραφάλ από Ιράκ μπορεί σύντομα να μεταμορφώσει την περιφερειακή δυναμική και απροθυμία των ΗΠΑ να μοιραστούν την τεχνολογία τους, θα είναι ένας παράγοντας πίσω από αυτή την εξέλιξη. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι τα Ιρακινά Ραφάλ, σε περίπτωση απόκτησης των Μέτεωρ από το Παρίσι, θα κόψουν το βήχα στην Τουρκία, η οποία θεωρώντας την εν λόγω χώρα κυριολεκτικά ξέφραγα ομπέλη, εισβάλλει στο έδαφος του όποτε θελήσει, ενώ διατηρεί και μόνιμη παρουσία σε αυτό με στρατιωτικές βάσεις που έχει εγκαταστήσει. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τον τερματισμό των τουρκικών επιδιώξεων για ανάκτηση των πλουσίων σε πετραλαϊκά κοιτάσματα περιοχών της Μοσούλης και Κυρκούκ, με την επίφαση της προστασίας της μειονότητας των Τουρκμένων, οι οποίοι τάχα καταπιέζονται. Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αίγυπτος διαθέτουν ήδη τα γαλλικά μαχητικά Ραφάλ, ενώ είναι και σύμμαχες χώρες μεταξύ τους, έχοντας την Τουρκία στο περιθώριο. Γνωρίζοντας ότι το κουρδικό ζήτημα είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό ζήτημα για την Τουρκία, μια τέτοια εξέλιξη από πλευράς Ιράκ θα ανάγκαζε την Τουρκία να αναθεωρήσει τη διάταξη των μαχητικών και των ντρόουν της, προσανατολίζοντας τα ισομερώς τουλάχιστον έναντι Ελλάδας και Ιράκ, κάτι που τώρα δεν ισχύει και που θα σήμαινε αποφόρτιση, έστω και μερική, του υπερκορεσμένου από μαχητικά και ντρόουν Αιγαίου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.